Έχουμε δίπλα μας τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ παρέα μας. Βγαίνει σπάνια άλλωστε. Καλώς σας βρήκα. Γιατί έχετε επιλέξει να μην πολύ βγαίνετε? Στην τηλεόραση, Στην τηλεόραση. Γιατί δεν μ' αρέσει το τηλεοπτικό δημόσιο τοπίο. Αυτό. Okay. Το δημόσιο τηλεοπτικό Ναι, δεν μ' αρέσει το είδος διαλόγου που γίνεται στην τηλεόραση γενικά. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις και υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Σας ευχαριστούμε. Εννοείται ότι προφανώς η δημόσια τηλεόραση έχει πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της ενός σοβαρού δημόσιου διαλόγου όπως πρέπει να γίνεται. Αλλά το υπόλοιπο, πάλι με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, είναι απογοητευτικό. Επομένως, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κανείς μέρος ενός σόου. Ωραία, για μένα πάμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και νομίζω ότι και εσείς τις είδατε τις εικόνες, θα τις παρακολουθούμε και συνέχεια. Έχουν να κάνουν με τις εικόνες που παίρνουμε από τη Μάδρα, έχουμε να κάνουμε τα γεγονότα όλα αυτά. Χθες δηλώσατε ότι θα υπάρξει ολοκληρωμένη παρέμβαση στις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές στην Αττική. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη παρέμβαση? Θα ανακοινωθεί αύριο, πέρα από τα άμεσα μέτρα, τα πολύ άμεσα μέτρα, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και θα ανακοινωθούν αύριο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Πρωθυπουργό αργότερα, στη συζήτηση που έχουμε στη Βουλή. Ναι, στους στόχους της κυβέρνησης είναι να δει συνολικά την περιοχή. Δηλαδή να δει όλη την παραγωγική, οικιστική, χωροταξική, περιβαλλοντική συγκρότηση της περιοχής. Και αυτό θα κάνουμε με πρωτοβουλία την οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Υπουργέ, πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής σε μια κανονικότητα? Ο στόχος είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχουμε ήδη έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό. Μέσα σε μια εβδομάδα να έχουν γίνει όλα τα βασικά έργα υποδομής, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα να έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, οι δρόμοι να ανοίξουν ολοκληρωμένα. Ο δρόμος, παραδείγματος χάρη, η Ελευσίνα Θήβα, ο οποίος έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή. Όχι να ανοίξει έχει... το ρέμα. Όχι το ρέμα. Το ρέμα θέλει διαδικασίες πια με γενικού καθαρισμού. Ναι, είναι στα πλαίσια πια των έργων που πρέπει να επιταχυνθούν. Γιατί προφανώς έχουμε μια τεράστια περιβαλλοντική, οικιστική, εγώ θα λέγα και ταξική καταστροφή στην περιοχή αυτή. Δεν γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι. Δεν μένουν πλούσιοι άνθρωποι στη Μάνδρα, αυτό εννοείται. Θεωρώ ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες ιστορικά ήταν υποβαθμισμένες. Υποβαθμισμένες από όλες τις απόψεις. Εδώ υπάρχει μια ιστορική ευθύνη του πολιτικού και τοπικού συστήματος εξουσίας. Αυτό είναι προφανές. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη βεβαίως να λύσει και αυτά τα ζητήματα. Έχουμε πια τις επιπτώσεις ευρύτατων κλιματικών αλλαγών. Δεν είναι μόνο η Μάντρα. Πέρυσι είχαμε το ίδιο φαινόμενο στους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης, όπου από τύχη δεν θρυνούμε θύματα. Έχουμε αλλεπάλληλα τέτοια περιστατικά, που σημαίνει τι? Ότι εδώ τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου μοντέλου ανάπτυξης που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα πολλά χρόνια, για να είμαι δίκαιος. 30-40 χρόνια. Επομένως, εδώ πρέπει πια να ξαναδούμε εξ υπαρχής τα πάντα σχεδόν για αυτές τις περιοχές. Προφανώς. Δεν το ξέρω αυτό αν θα μπουν βουλντόζες. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω για αυτό το πράγμα. Αλλά είναι προφανές όμως ότι θα δούμε εκ βάθρων την παραγωγική, χωροταξική, περιβαλλοντική ανασυγκρότηση και οικονομική ανασυγκρότηση αυτών των περιοχών. Αν δεν το κάνουμε, μετά από 30 χρόνια θα ξαναβλέπουμε τα ίδια φαινόμενα. Απλά σκέφτομαι, σας ακούω και σκεφτόμουν. Κρατάω και πάλι τη φράση σας, ολοκληρωμένη παρέμβαση. Πώς ηχεί στα αυτιά ενός πολίτη που είναι εκεί τώρα και έχει χάσει τον άνθρωπό του ή έχει χάσει την πραμάτια του και ακούει ολοκληρωμένη παρέμβαση? Τι σκέφτεται άραγε, πού πάει το μυαλό του? Μα είναι προφανές ότι εδώ, ότι σε κάθε καταστροφή περιβαλλοντική ή φυσική δοκιμάζεται η αξιοπιστία και του κράτους και της δημόσιας διοίκησης αλλά και του πολιτικού συστήματος, θα έλεγα. Είπατε επίσης... Εδώ πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι μόνο θέμα ευθυνών, είναι και θέμα ευθυνών προφανώς. Διότι εδώ θα πρέπει να δούμε ποιοι έχουν μπαζώσει τα ρέματα, ποιοι έχουν δώσει άδειες οικοδομής, πώς έχουν φτιαχτεί οικονομικοί κύκλοι πάνω σε αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή.
Και βεβαίως κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της φυσικής εκδίκησης. Λοιπόν, ολοκληρωμένη παρέμβαση σημαίνει ότι αφού βγούμε αυτή τη στιγμή από τον κύκλο της άμεσης διαχείρισης, να αποκατασταθούν οι ζημιές, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, τα νοικοκυριά, θα πρέπει όλο το θεσμικό σύστημα, δηλαδή οι δήμοι, η αποκεντρωμένη διοίκηση, οι περιφέρειες, τα υπουργεία, το κράτος, να ξαναδούμε συνολικά το σχεδιασμό, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αυτών των περιοχών. Δηλώσατε και είπατε. Και όχι μόνο αυτών των περιοχών. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση σε όλη τη χώρα και γι' αυτό και, κάνουμε συνέχεια αναπεριφέρεια αυτό. Αλλά αυτό όμως πρέπει να το εξειδικεύουμε. Στην συγκεκριμένη καταστροφή είπατε. Τη θεωρούν οι ειδικοί αναμενόμενοι. Για κάτι λοιπόν που το περιμένουμε, δεν πρέπει κάποια στιγμή κάτι να κάνουμε, κάτι να κάνετε. Ναι, ακριβώς. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρακτικά, αυτό σημαίνει. Αλλά προσέξτε, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν έχουν χωροθετηθεί πόλεις, εμπορικές δραστηριότητες, ξενοδοχεία πιθανώς, πάνω σε ρέματα, προφανώς, τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα, έτσι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι προφανώς να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή την καταστροφή και βεβαίως να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά, όχι μόνο γιατί το οφείλουμε στους 15-19 νεκρούς πόσοι είναι, έτσι, και όταν έχουμε, το οφείλουμε στους νεκρούς, αλλά το οφείλουμε και, και σε όλους τους ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα, που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα. Υπουργέ, διαβάζοντας το πρωινό, τον κυριακάτικο τύπο, είδα ότι από τους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας ότι θα ενταθεί η κόντρα και η απόδοση ευθυνών για το ζήτημα και για την τραγωδία αυτή στη Μάνδρα τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό? Είναι μεγάλο επικοινωνιακά πλήγμα αυτή η καταστροφή για την κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι αναφέρονται κυρίως στην κυβέρνηση, έτσι. Νομίζω ότι ο στόχος τους είναι να πλήξουν κατά βάση ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει στον πολιτικό μας χώρο, την Περιφερειάρχη, και προφανώς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα απαντήσουμε με όλη τη θεσμικότητα που μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτού του τύπου της επιθέσεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε το αυτονόητο, ότι στις πλάτες των νεκρών και στις πλάτες μιας καταστροφής κανείς δεν θα κάνει πολιτική σπέκουλα. Αφενός και αφετέρου, δεν μπορούν στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάνε για σκηνή αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν όλη αυτή την κατάσταση και είναι υπέτειοι αυτής της καταστροφής. Ναι, γιατί αυτή η καταστροφή. Κυβερνάτε δύο χρόνια. Βεβαίως, κυβερνάμε δύο χρόνια και προσπαθούμε να κλείσουμε τις τρύπες μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής, οικιστικής καταστροφής που έχει συμβεί σε όλη τη χώρα και σε όλα τα επίπεδα. Η χώρα παρελήφθη σε κατάσταση ακραίας καταστροφής. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Χωρίς εργαλεία χρηματοδότησης, χωρίς δημόσια διοίκηση, χωρίς κράτος, χωρίς τελέχωση του κρατικού μηχανισμού, με μια διοίκηση η οποία είναι διεφθαρμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό σε κομβικούς τομείς. Και αυτή τη στιγμή βεβαίως ναι, πρέπει να διαχειριστούμε και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και τα φαινόμενα αυτής της περιβαλλοντικής κρίσης. Και, επειδή μπορεί να επαναλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα, προφανώς εννοείται ότι και εμείς πρέπει να πάρουμε τις γρήγορες ευθύνες μας και να πάρουμε και γρήγορες αποφάσεις και να μην συγκαλύψουμε τίποτα. Χρησιμοποίησατε δύο φορές κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας τη φράση κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι για το οποίο κιόλας έγινε πολύ κουβέντα επειδή το είπε η κυρία Καφαντάρη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα βοηθήσουμε να αλλάξει και η κλιματική αλλαγή για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα? Όχι βέβαια, αλλά αντιθέτως το γεγονός ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με μια φυσική, με φυσικά φαινόμενα τα οποία υπερβαίνουν αν θέλετε τα όρια και τις ευθύνες ας πούμε μιας απλής διοικητικής διαχείρισης. Από την άλλη μεριά όμως γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάμε σε μια πολιτική η οποία θα ανταλάβει όλα αυτά τα πράγματα υπόψη της. Δηλαδή πρέπει να ξαναφτιάξουμε πόλεις που να είναι σωστά οργανωμένες. Πρέπει τα ρεύματα, σήμερα ή χθες διάβαζα ότι έχουν μπαζωθεί περίπου 800 χιλιόμετρα ρεμάτων στη χώρα. Αυτά υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Και στη σελίδα του υποδομών. Σαφέστατα. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουν μπαζωθεί, το γεγονός ότι υπάρχουν κτίσματα, το γεγονός ότι χωροθετήθηκαν δράσεις εμπορικές, το γεγονός ότι δόθηκαν άδειες για αυτά τα πράγματα, το γεγονός ότι υπήρξαν υπεραξίες οικονομικές, κοινωνικές από αυτές τις δραστηριότητες, το γεγονός ότι κερδοσκόπησε ένα είδος πολιτικού συστήματος πάνω σε αυτή την κατάσταση, δήμαρχοι, δημοτικοί συνδυασμοί, νομάρχες παλιότερα,
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αποτιμήσουμε βεβαίως και θα τα αποτιμήσουμε και πρέπει να τα αποτιμούμε κάθε μέρα. Προφανώς ότι θα διαχειριστούμε μία κρίση, είμαστε αναγκασμένοι να τη διαχειριστούμε αυτή την καταστροφή. Έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και η μεγάλη εικόνα που είναι όλο αυτό το σύστημα, αν θέλετε, το οικονομικό, πολιτικό, διοικητικό σύστημα το οποίο διοικεί τη χώρα επί 40-50 χρόνια. Θα αλλάξουν οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο κυβερνητικός σχεδιασμός που είχατε για το κοινωνικό μέρισμα μετά από την καταστροφή στη Μάνδρα ή θα βρωθεί? Έχουμε ακούσει ήδη την ανακοίνωση για διάθεση συγκεκριμένων πόρων, αλλά θα πάει και μέρος των χρημάτων εκεί? Όχι, όχι. Το μέρισμα είναι ένα πράγμα. Οι ενισχύσεις που θα δοθούν είναι τελείως άλλο πράγμα. Έτσι, δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις που θα δοθούν και θα ανακοινωθούν αύριο αναλυτικά από την κυβέρνηση θα είναι έξω από το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο θα συζητήσουμε και αυτό, αλλά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δανείζομαι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, το σημερινό. Σωσίβιο σε υπερμέρισμα αναζητά τώρα η κυβέρνηση. Ψάχνουν για νέες παροχές, καθώς η υπερφορολόγηση ανεβάζει το πλεόνασμα. Ναι. Ψάχνετε να βρείτε σωσίβιο σε υπερμέρισμα? Διαβάσατε 15 λέξεις και οι 5, η μία στις 3 δηλαδή, είναι προπαγανδιστικού τύπου. Πρώτον, σωσίβιο. Τι σωσίβιο? Ποιος αναζητεί σωσίβιο? Την πηγή την είπα, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως, εννοείται. Αλλά να απαντήσω κι εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, σωσίβιο. Ποιος αναζητεί σωσίβιο? Σωσίβιο σε τι? Δεν κατάλαβα. Η κυβέρνηση είναι περήφανη διότι αναρθώνει την οικονομία, διότι συζητάει την παραγωγική ανασυγκρότηση και πηγαίνει την κοινωνία και τα δικαιώματα και τους πολίτες και τη φτωχολογιά ένα βήμα πιο πέρα. Σωσίβιο αναζητούν αυτοί οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτές τις πολιτικές. Δεύτερον, σε υπερμέρισμα. Α, τώρα βρήκαμε υπερμέρισμα, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό μας λέγανε ότι δεν υπάρχει μέρισμα, ότι αν υπάρξει μέρισμα πρέπει να το συζητήσουμε με τους θεσμούς. Όταν εγώ είχα δηλώσει πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα, είχα προαναγγείλει ότι θα υπάρξει αυτή η πολιτική του μερίσματος. Λέγανε, ας πούμε, και γιατί το λέτε και πού το βρήκατε κτλ. Τώρα έχουμε υπερμέρισμα. Και τρίτον και σημαντικότερον, και ποιο είναι το κενοφανές? Ναι, η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη ότι ό,τι χρήματα υπεραποδίδουν από τα μέτρα αυτά οφείλει και πρέπει και αυτό θα κάνει να το επιστρέψει στην κοινωνία. Είναι τόσο απλό. Ωστόσο, η κριτική που σας κάνει μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι ότι τα παίρνετε από τη μία τσέπη και τα δίνετε στην άλλη. Και δίνετε λιγότερα. Καλά. Επίσης προπαγανδιστικού τύπου επιχείρημα, διότι το μέρισμα... καταρχήν να θυμίσω, ας πούμε, ότι αυτοί που το λένε αυτό έχουν ξεχάσει ότι η συμφωνία που είχαν ήταν 4,5% και όχι 1,7%. Δηλαδή, αν εμείς δεν είχαμε αλλάξει τη συμφωνία, αυτή την κακή συμφωνία που υπογράψαμε αναγκασμένοι στο πλεόνασμα, το 4,5% και ήμασταν δεσμευμένοι στο πλεόνασμα της κυβέρνησης Σαμαρά, 4,5%, όχι μέρισμα δεν θα δίναμε, αλλά θα παίρναμε ακόμα μεγαλύτερη φορολόγηση. Δηλαδή, μεγαλύτερη υποκρισία από αυτό δεν μπορεί να ακούγεται στο δημόσιο λόγο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, μα εδώ ακριβώς εμείς, αν κανείς διαπιστώσει, μελετήσει, κάνει αυτή τη στοιχειώδη δουλειά που θα έπρεπε να την κάνουν σοβαροί πολιτικοί αντίπαλοι, από πού προέρχεται αυτή η υπεραπόδοση, θα δει ότι στην πραγματικότητα προέρχεται και από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και από την πάταξη της φοροδιαφυγής και από την καλύτερη διαχείριση των ασφαλιστικών και από των ασφαλιστικών. Δεν έχει φύγει και από την δικιά μου τσέπη. Εν μέρη. Εν μέρη. Για παράδειγμα, δεν ξέρω τον εαυτό μου γιατί. Μα προσέξτε όμως, κοιτάξτε, υπάρχει όμως μια αντίφαση εδώ. Σε άλλες στιγμές μας λένε ότι τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη φορολόγηση και άρα δεν πληρώνουν. Και μετά, όταν έρχεται το μέρισμα, μας λένε ότι υπάρχει υπερφορολόγηση. Η ίδια εφημερίδα, την οποία μου δείξατε, που λέει σωσίβιο, άμα τη γυρίσετε, αν γυρίσετε λίγο. Για ποιο, τι θέλετε, πάρτε. Υπόθεση για λίγους οι φόροι. Το 19,2% των φορολογουμένων πληρώνει το 83,2% των εσόδων. Δηλαδή, εδώ καταλαβαίνετε ότι ο Dr. Jekyll και ο Mr. Hyde είναι μια υπόθεση πάρα πολύ μικρή για να μας εξηγήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Και μιλήσαμε για... Άρα λοιπόν, ποια υπερφορολόγηση? Οι ίδιοι στο από κάτω άρθρο τους λένε ότι το 20% των ανθρώπων στην Ελλάδα, έτσι, πληρώνει και το 80% δεν πληρώνει. Άρα ποια υπερφορολόγηση? Και βεβαίως τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν δείχνουν ότι
όλα τα έσοδα της υπεραπόδοσης δεν προέρχονται κυρίως από την ατομική φορολογία, αλλά προβλέπονται από άλλες πηγές. Mm-hmm. Μία είναι η τεράστια εξοικονόμηση που έχει γίνει με την αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ και την αλλαγή πια του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού. Επομένως, όλα αυτά τα οποία λέγονται, ξέρετε, το ένα πέρα από το ότι είναι αντικρουόμενο, δείχνουν και μία αντιπολίτευση συνολικά η οποία, κατά τη γνώμη μου, έχει τεράστιο έλλειμμα σοβαρότητας. Μιλήσατε για την φορολόγηση. Υπάρχει όλη αυτή την εβδομάδα, μάλιστα την Παρασκευή και σήμερα και το Έθνος της Κυριακής, αποκαλύπτει τα ονόματα των 130 Ελλήνων που βρίσκονται στα Paradise Papers. Είχαμε και προηγούμενα, είχαμε λίστες Lagarde, είχαμε Panama Papers. Τι έσοδα προσβλέπετε από αυτό, τι θεωρείτε ότι θα γίνει σχετικά με αυτό και αν θεωρείτε ότι υπάρχει τελικά τρόπος να λυθεί το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων. Πριν μια δεκαετία ο Χέλμουτ Σμιτ, ο Γερμανός καγκελάριος, είχε κάνει μια πρόταση να λυθεί το θέμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρω αν είναι πολύ διατεθειμένη να προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές για το ζήτημα. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ειλικρινά. Δεν έχω εμπλοκή στα ζητήματα πια του τι μπορεί διοικητικά να αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σίγουρο είναι όμως ότι εδώ έχουμε μια τεράστια, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή τώρα κατηγορία σε αυτή την ιστορία πια των φορολογικών παραδείσων που αποκαλύπτονται ένας-ένας. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Το μεγάλο κομμάτι είναι ότι εδώ έχουμε μια συστηματική ιδιοποίηση ενός μέρους του κοινωνικού πλούτου που παράγει όλος ο πλανήτης, θα έλεγα. Οι μεγάλες οικονομίες περισσότερο, η Αμερικάνικη οικονομία, η Κινέζικη οικονομία, η Ρώσικη οικονομία, η Γερμανική οικονομία. Η φορολογική παράδειση είναι ο δείκτης εκμετάλλευσης των λαϊκών τάξεων σε όλο τον κόσμο. Υπό την έννοια αυτή, το να ελέγξει κανείς τους φορολογικούς παραδόσεις είναι μια βαθιά πολιτική ταξικής μεροληψίας. Εάν θέλουμε πράγματι να θέσουμε δημόσια, σοβαρά, σε όλα τα επίπεδα των πολιτικών, αυτή την ανισότητα η οποία υπάρχει, η οποία παράγεται και δημιουργεί και οξύνει τις ανισότητες αντί να τις μειώνει, εμείς είμαστε προφανώς υπέρ της μείωσης των ανισοτήτων. Άρα, πρέπει να πάμε σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουν οι πάντες. Ότι πρέπει να μειωθεί αυτή η διαδικασία, αυτή η ιστορία, πάρα πολύ. Πρέπει να επανέλθουν οι ελεγκτικοί εκείνοι μηχανισμοί και να υπάρξουν συνεργασίες. Είναι επίσης προφανές. Σε αυτό που μας αφορά είναι ότι στην Ελλάδα, ναι, πρέπει να ελέγξουμε πάρα πολύ από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Γιατί, ναι, είναι γεγονός ότι και ένα μέρος πιθανώς να προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή να έχει εξαχθεί νόμιμα. Αυτό δεν. Αλλά τέτοιου τύπου και τόσο μεγάλα ποσά. Ξέρετε, είναι αδύνατον να αποθησαυριστούν από κανένα νοικοκυριό, από καμία οικογένεια, από κανέναν επιχειρηματία. Αυτού του τύπου τα ποσά για τα οποία βρίσκονται σε αυτούς τους λογαριασμούς είναι από μόνα τους προκλητικά. Επομένως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή, δηλαδή υπάρχει εκτεταμένο οικονομικό έγκλημα και νομίζω ότι οριμάζει πια και σε παγκόσμιο επίπεδο η διαδικασία, η άποψη ότι εδώ πρέπει να ελεγχθεί όλη αυτή η τεράστια κοινωνική ανισότητα που παράγουν οι φορολογικοί παράδεισοι. Κύριε Βενναδάκη, επειδή πάντα μας πιέζει ο χρόνος, τρέχουμε τα πράγματα και προσπαθούμε να προλάβουμε να πιάσουμε ό,τι πιο επίκαιρο υπάρχει. Κάνω χρήση και της ιδιότητάς σας, γιατί γνωρίζετε καλά από δημοσκοπήσεις. Έχετε εικόνα για τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία μαθαίνουν και οι πολίτες, μπαίνουν στις εφημερίδες. Υπάρχει μια μεγάλη, θα έλεγα, διαφορά ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Καταρχάς, είναι αναστρέψιμη. Καταρχήν δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, είναι σχεδόν ισοδύναμα τα δύο κόμματα. Εμείς έχουμε ενδείξεις. Βλέπουμε διαφορές 10 μονάδων και πλέον. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι. Εντάξει, βλέπουμε, ναι, είναι. Ως δημοσκόπος απαντήστε. Όχι, δεν απαντώ ως δημοσκόπος. Το 10 για σας διότι υπάρχει ή είναι ίσο. Τι εννοείται υπάρχει. Υπάρχει αυτό το 10. Όχι βέβαια, προφανώς. Ποτέ δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν μ' αρέσει ως δημοσκόπος να μιλάω για τις δημοσκοπήσεις, διότι ακριβώς επειδή γνωρίζω από μέσα θα μπορούσα να. Καλά, δώστε μας την είδηση. Δεν πειράζει. Δώστε μας την είδηση. Δεν πειράζει. Η είδηση είναι ότι η κυβέρνηση έχει περάσει την πολύ μεγάλη δύσκολη περίοδό της, που είναι πάντοτε η μέση μιας θητείας.
βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Η ανάκαμψη αυτή αποτυπώνεται σε όλα τα δεδομένα που εμείς παρακολουθούμε και βεβαίως έχουμε όλο, ο μόνος μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Με συγχωρήσει, γιατί επί της ουσίας είπατε, κύριε Βερναρδάκη, στη μέση της θητείας. Δανείζομαι πάλι άλλο ένα πρωτοσέλιδο. Δένει κιόλας με όλη την κουβέντα μας. Είναι από την Κυριακάτικη Δημοκρατία και λέει εκλογική θεομηνία. Το δένει με την καταστροφή στη Μάντρα, το δένει με το μέρισμα το οποίο δώσατε. Εννοεί τις εκλογές στα επιμελητήρια και στους δικηγορικούς συλλόγους. Δεν εννοεί τις εκλογές τις βουλευτικές. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Αυτό είναι το. Έχουμε εκλογές μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, πολλές εκεί. Το ΣΟΑΤΑ επόμενο, Απλά η θεομηνία είναι λίγο διαφορετικό εδώ, έτσι. Αλλιώς το διαβάζω. Ναι, εννοείται. Όχι, όντως εννοεί τις βουλευτικές εκλογές, χαριτολογώ. Αλλά ναι, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν ορίζοντα εκλογών αυτή τη στιγμή. Οι εκλογές θα γίνουν. Όχι, και δεν το λέω επειδή πρέπει να το λέω ως. Επειδή έτσι λέγεται συνήθως στο συνήθι πολιτικό λόγο, είναι ότι οι εκλογές είναι ενταγμένες σε ένα πολιτικό σχεδιασμό και θα γίνουν όταν η κυβέρνηση θεωρήσει ότι έχει ολοκληρώσει αυτόν τον πολιτικό σχεδιασμό, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτό θα είναι το 2019 στο τέλος της θητείας. Μάλιστα. Είχατε κάνει μία ανάρτηση στο Facebook στα τέλη Οκτωβρίου που είχατε αναφερθεί στους λογαριασμούς, σε λογαριασμούς τους οποίους παρακολουθείτε εντός εισαγωγικών. Μιλήσατε πριν και για δεδομένα που παρακολουθείτε. Η αντιπολίτευση σας κατηγόρησε ότι φακελώνετε τον κόσμο. Φακελώνετε τον κόσμο? Καλά, και αν το φακελώνετε τον τώρα... Άμα το φακελώνετε, δεν θα είχα ανάρτηση στο Facebook. Ναι, αλλά κοιτάξτε, η χωροφυλακίστικη λογική με την οποία κάποιος βλέπει τα πράγματα δεν λέει να του φύγει ποτέ. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, έτσι. Ο χωροφύλακας πάντοτε θα νομίζει ότι επειδή εσείς δηλαδή όταν παρακολουθείτε τη δημοσιότητα και παίρνετε τα αρχεία δημοσιότητας, παρακολουθείτε τους δημοσιογράφους ή παρακολουθείτε τις επιδόσεις. Όταν μου κάνετε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και μου λέτε παρακολουθείτε την κοινή γνώμη, δηλαδή αυτοί που παρακολουθούν την κοινή γνώμη παρακολουθούν τον κύριο Μίτσο από το Κουκάκι τι ψηφίζει. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση. Δυστυχώς ζούμε σε ένα περιβάλλον απόλυτης ημιμάθειας, απόλυτης αμάθειας θα έλεγα, και μάλιστα από κάποιους οι οποίοι προπαγανδίζουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και έχουν τόση σχέση με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία όσοι ο Φάντης με το ρετσινόλα. Πάντως η φράση, η δικιά σας φράση που χρησιμοποιήσατε, είναι μηνιαία reports με τα οποία παρακολουθούμε τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα στα social media. Τα social media, κοιτάξτε, μα τα social media δεν πάει στο μυαλό κάπου αυτό ως πολιτική προπαγάνδα? Καλά, του χωροφύλακα. Στο μυαλό του... Μην με χρεώνετε χωροφύλακα. Όχι, εσείς κάνετε την ερώτηση. Και καλά κάνετε και κάνετε την ερώτηση, αλλά η απάντηση δεν μπορεί... Μα δεν μπορεί να μην γίνεται κατανοητό γιατί συζητάμε. Εγώ καταρχήν τι έγραψα για να γελάσουμε λίγο, ότι οι fake λογαριασμοί, τα ρομπότ, τα bots που λέγονται στα social media. Τα έχουμε πει εδώ. Ναι, τα έχετε πει εδώ. Λοιπόν, κατασκευάζονται bots, δηλαδή ψεύτικοι λογαριασμοί, οι οποίοι συγκροτούνται για το Nomads ή για τα Survivor, αυτές τις εκπομπές, και αυτοί παρακολουθούσαν επίσης. Αυτά τα bots παρακολουθούν και επίσημους λογαριασμούς, δηλαδή παρακολουθούν την Νέα Δημοκρατία, τους επίσημους. Εμείς, κύριε Βερναρδάκη, λοιπόν, παρακολουθούμε την επικαιρότητα, αυτό, γι' αυτό θα σας διακόψουμε. Γι' αυτό σας διακόπτω, επειδή παρακολουθούμε την επικαιρότητα, αυτός είναι ο ρόλος μας και πάμε στη Μάδρα. Πάμε στη Μάδρα, στην Άντζελα Ζούγκρα, να μας δώσει μια είδηση η οποία είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Να καλημερίσουμε και πάλι την Άντζελα τη Ζούγκρα. Άντζελα. Καλημέρα και πάλι. Δεν είναι και τόσο καλή είδηση που θα σας μεταδώσω. Θα σας ξεκαθαρίσω ότι δεν το έχω δει με τα μάτια μου. Πριν από λίγο όμως επισήμως μας ενημέρωσε όλους η Δήμαρχος Μάντρας. Καταρχήν να μπούμε μέσα στο Δημαρχείο και να ανέβουμε στους ψηλότερους ορόφους, γιατί οι πληροφορίες από τους τεχνικούς που κάνουν έργα στο όρος Πατέρας για την αποκατάσταση των δρόμων εκεί είναι ότι κατεβαίνει όγκος νερού. Κατεβαίνουν αρκετά μεγάλες ποσότητες νερού. Ήδη έχουν δώσει οδηγίες να εκενώσουν ο κόσμος που βρίσκεται στην οδό Κοροπούλη και σε άλλες πληγήσεις περιοχές να φύγει από εκεί τώρα. Έχουν φύγει πάλι του Δήμου με αυτοκίνητα που μπορούν να προσεγγίσουν με ασφάλεια. Έχουν ενημερώσει, όπως σας είπα, όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, εθελοντές, κατοίκους, αλλά και εμάς, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να είμαστε μέσα στο Δημαρχείο. Βέβαια, αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, εδώ που βρίσκεται το Δημαρχείο, την προηγούμενη φορά δεν είχε υποστεί ιδιαίτερες ζημιές και δεν ήταν μεγάλος ο όγκος του νερού. Για όσους μας ακούνε, τουλάχιστον για εμάς, δεν χρειάζεται να ανησυχήσουν σε αυτή τη φάση. Ελπίζω το νερό που κατεβαίνει λόγω της πολύ έντονης νεροποντής που είχαμε νωρίτερα να μην έχει καμία σχέση με αυτό της Τετάρτης. Παρ' όλα αυτά,
Όπως μπορείτε ξεκάθαρα να δείτε και γύρω μου, υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Ανέβασαν τους ανθρώπους από όλα τα υπόγεια εδώ της περιοχής, τους εκένουσαν τον δρόμο, την Κοροπούλη και τους κάθε τους δρόμους αυτής, έτσι ώστε σε περίπτωση που το πρόβλημα είναι μεγάλο με το νερό που οι πληροφορίες λένε ότι κατεβαίνει από το όρος Πατέρας, να μην κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Για οτιδήποτε νεότερο, εμείς θα είμαστε σε επαφή και θα σας ενημερώνω. Μάλιστα, Άντζελα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για την άμεση ενημέρωση την οποία μας δίνεις. Τα παρακολουθείτε κι εσείς και Βερναρδάκη, πώς εξελίσσονται όλα τα πράγματα. Κλείνουμε σιγά σιγά την μεταξύ μας κουβέντα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, συμμετέχετε ούτως ή άλλως σε όλες αυτές τις διαδικασίες, είπατε ότι είμαστε αναγκασμένοι σε δύσκολους συμβιβασμούς με βάση την κατάσταση που βρήκαμε. Η λέξη συμβιβασμός. Ήμασταν. Που βρήκαμε. Ναι, ήμασταν. Ναι, μίλησα για τον Ιούλιο του 2015. Α, μάλιστα. Η λέξη όμως συμβιβασμός και αριστερά μπορούν να προχωρήσουν χέρι-χέρι. Ε, βέβαια. Αλίμονο. Αριστερά δεν σημαίνει να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Αριστερά σημαίνει να δημιουργήσεις συνθήκες, τις καλύτερες συνθήκες μαζί με την κοινωνία για να δημιουργήσεις καλύτερα αποτελέσματα. Όλοι έχουν τις ευθύνες τους. Αριστερά σημαίνει στρατηγική, σημαίνει σχέδιο, σημαίνει τακτική. Δεν είναι τα πράγματα μονοσήμαντα πάντοτε. Και υπό την έννοια αυτή, βεβαίως, και οι συμβιβασμοί είναι κομμάτι της πολιτικής μας. Μάλιστα, κύριε Βερναρδάκη, κάνουμε το κύκλο της κουβέντας μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ. Θέλαμε παραπάνω χρόνο. Ζητάμε συγγνώμη λόγω της επικαιρότητας και το νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς. Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.